Καλησπέρα κύριε Ρεθεμιωτάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε κοντά μας. Καλησπέρα σας και καλησπέρα και στους ακροατές σας. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την συζήτηση. Είστε από τους κατεξοχήν γνώστες της μινωικής αρχαιολογίας και θα μιλήσουμε για το ανάκτορο του Γαλατά. Να προσδιορίσουμε πού βρίσκεται για τους φίλους και τις φίλες, αν και το όνομά του προδίδηκε το μέρος, και να μας αναφέρετε από τις ανασκαφές καταρχήν για να έχουμε μια εικόνα τι έχει προκύψει και γιατί είναι τόσο σημαντικό. Κοιτάξτε, ναι, οι ανασκαφές άρχισαν στην αρχή της δεκαετίας των 90. Έγινε μια καταστροφή αρχαίων στην περιοχή και ήμουν υπεύθυνος της περιοχής, της Πεδιάδας, για 20 χρόνια περίπου. Τότε η υπηρεσία επενέβη, όπως κάνει σε παρόμοιες περιπτώσεις, και αρχίσαμε με μια σωστική ανασκαφή. Η έκπληξη μεγάλη ήταν μετά από λίγο, όχι αμέσως, δηλαδή μετά από κανένα δύο χρόνια, στην πραγματικότητα διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για ένα ανάκτορο. Δηλαδή, θα έλεγα, το τέταρτο ανάκτορο που υπάρχει στην Κεντρική Κρήτη. Μετά τα τρία γνωστά, δηλαδή της Κνωσού, της Φεστού και του Μαγείου, υπάρχει τώρα στο προσκήνιο και ο Γαλατάς. Αυτό λοιπόν είναι ένα σύντομο ιστορικό, ας πούμε, της ανασκαφής. Πολύ σημαντικό όμως αυτό. Το οποίο κράτησε για 20 χρόνια, πρέπει να πω. Αρκετά χρόνια, κύριε Ρεθεμιωτάκη. Πολλά. Στο πεδίο. Ναι. Στο πεδίο. Τι έχει βρεθεί, το ότι είναι το τέταρτο ανάκτορο, είπατε, στην Κεντρική Κρήτη. Μετά την Κνωσό, τη Φεστό, τα Μάλια. Ναι, ακριβώς. Τα έβαλε και σε μια σειρά μεγέθους. Μεγαλύτερο, βέβαια, το ανάκτορο της Κνωσού. Δεύτερο είναι το ανάκτορο της Φεστού. Τρίτο των Μαγείων. Και τέταρτο είναι του Γαλατά. Τέσσερα έχουμε μέχρι σήμερα γνωστά ανάκτορα στην Κεντρική Κρήτη. Ενώ υπάρχουν βέβαια και στις άλλες επαρχίες, ιδιαίτερα στην Ανατολική Κρήτη, αλλά δύο τουλάχιστον. Και πιθανόν ένα στο Ρέθυμνο. Αυτό που είναι σημαντικό με το συγκεκριμένο ανάκτορο, ποιο είναι το χαρακτηριστικό του, δηλαδή, κύριε Ρεθεμιωτάκη, και για την έκθεση που καταλαμβάνει, να το γνωρίσουμε καλύτερα. Ναι. Λοιπόν, το σημαντικό είναι η έκθεση που είπατε, το οποίο είναι ένα προσδιοριστικό χαρακτηριστικό των ανακτόρων, είναι ότι πρέπει να είναι μεγάλα. Ένα μικρό ασμακτήριο ή έστω συγκρότημα κτηρίων, 500-600 τετραγωνικά, λίγο περισσότερο, δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ανάκτορο. Πρέπει να είναι κάποια στρέμματα. Και έτσι ακριβώς συμβαίνει και με τον Γαλατά. Λοιπόν, το σημαντικό στοιχείο που υπάρχει, τα σημαντικά δεδομένα που ήρθαν από αυτή την ανασκαφή, είναι ότι μαθαίνουμε από το νέο ανάκτορο, τώρα που σκάφτηκε βέβαια με τα καλύτερα πρωτόκολλα της επιστημονικής δοντολογίας, γιατί τα παλιά ανάκτορα είχαν σκαφτεί κάπως πρόχειρα. Έτσι μπορέσαμε να πάρουμε το μέγιστο όγκο πληροφοριών από την ανασκαφή και να το έχουμε τώρα αυτό σε σειρά αξιολόγησης, κατάταξης και βεβαίως δημοσίευσης, γιατί θα δημοσιευτεί. Λοιπόν, έχουμε εδώ ήδη καταρχήν η παλαιότητα του ανακτόρου. Είναι το παλαιότερο γνωστό ανάκτορο στην Κρήτη, εκτός από μία πιθανή περίπτωση, όπως σας είπα, στο Ρέθυμνο. Αλλά από τα ανάκτορα που ξέρουμε μέχρι τώρα, με σιγουριά ας πούμε, είναι το παλιότερο. Χρονολογείται από το 1700 μέχρι το 1650, ενώ τα άλλα είναι τουλάχιστον 100-150 χρόνια νεότερα. Άρα αυτό από μόνο του είναι κάτι σημαντικό, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να μελετήσουμε χαμένες μορφές της μινωικής αρχιτεκτονικής που δεν έχουν απλώς σωθεί αλλού, δεν έχουν τεκμηριωθεί. Έτσι μπορούμε να δούμε την εξέλιξη της μινωικής αρχιτεκτονικής, αυτές οι καινοτομίες οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν στα ανάκτορα, σε ποιο στάδιο βρίσκονται στο Γαλατά και ορισμένα, θα έλεγα, καινοφανή χαρακτηριστικά. Όπως, κύριε Ρεθεμιωτάκη? Όπως είναι πρώτον, είναι η αίθουσα των Μπεσών, όπως τη λέμε εμείς, στην ανατολική πτέρυγα του ανακτόρου, που είναι μια εγγεγραμμένη εστία ανάμεσα σε τέσσερις στήλους, τέσσερις πεσούς δηλαδή. Αυτό είναι ένα σχήμα το οποίο το ξέραμε από την μυκηναϊκή αρχιτεκτονική μέχρι τώρα. Είναι το γνωστό μέγαρο της μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής, με την εστία και τις τέσσερις κολόνες γύρω-γύρω. Εδώ το έχουμε για πρώτη φορά στη μινωική αρχιτεκτονική, σε εξελιγμένη μορφή, με ένα τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει ότι ο καπνός που έβγαινε από αυτή την εστία ανέβαινε ψηλά και έβγαινε από μια τρύπα στη στέγη, την οποία τη στήριζαν οι τέσσερις στήγοι, οι τέσσερις πεσοί, όπως τους λέμε εμείς, και είναι το λεγόμενο μυρικό πέο.
Mm-hmm. Αυτό δεν το ξέραμε από τη Μινωική Αρχιτεκτονική, το βρήκαμε πρώτη φορά τώρα εδώ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχουν και άλλα τέτοια. Απλώς δεν έχουν βρεθεί, γιατί όπως σας είπα είναι μια εξελιγμένη μορφή. Δεύτερη καινοτομία, και θα έλεγα σημαντικότερη, είναι ο Βέτυλος. Ο Βέτυλος, ο ιερός λίθος, ο οποίος βρίσκεται στην νότια πλευρά του Ανεκτόρου, σε ένα υπαίθριο χώρο που έχει διαμόρφωση θεάτρου, όπου προφανώς λάμβαναν χώρα θεατρικές τελετουργίες, λατρείας του Βετύλου, όπως ξέρουμε από μινωικά χρυσά δαχτυλίδια, κυρίως των Αρχανών. Φαίνεται λοιπόν ότι οι Μινωίτες αποδεικνύονται εδώ πέρα, πέρα για πέρα, ότι λάτρευαν την πέτρα, τον ιερό γήθο, mm-hmm. το Βέτυλο. Ο Βέτυλος είναι μια λέξη η οποία προέρχεται από τα Σημητικά και σημαίνει, στη Βίβλο υπάρχει, στη Γένεση, και σημαίνει το σπίτι του Θεού. Αυτό λοιπόν το σπίτι του Θεού είναι αυτή η ιερή πέτρα η οποία υπάρχει τοποθετημένη στη θέση της στην νότια πλευρά του Ανεκτόρου, όπου στέκει εκεί όπου την βάλανε οι Μινωίτες πάνω από 3.600 χρόνια τώρα, και μπορεί να τη δει φυσικά ο καθένας. Φοβερό. Να ακουμπήσουμε δηλαδή, κύριε Ρεθεμιωτάκη, ακριβώς τον ιερό γήθο. Ναι, λατρεύανε την πέτρα, όπως έχει πει ο Εύανς. Η πέτρα αυτή είναι η ανικονική μορφή της θεάς. Δηλαδή η θεά η οποία δεν εμφανίζεται μόνο σαν εικόνα, σαν ομοίωμα του ανθρώπου δηλαδή, ξανθρωπισμένη θα έλεγα δηλαδή, αλλά εμφανίζεται και σαν μια πέτρα ή σαν κιονίσκος. Είναι μια παράδοση η οποία υπάρχει στην Ανατολή και η οποία φαίνεται ότι μεταδόθηκε από την Ανατολή και στην Κρήτη, όπου λατρεύτηκε ως ένας ιερός γήθος, ομοίωμα του Θεού ή της θεάς μάλλον. Ως προς το σημείο που βρίσκονται τώρα οι ανασκαφικές έρευνες, καταρχήν συνεχίζονται, είναι ετήσιες, βέβαια σίγουρα υπάρχει για πολλές δεκαετίες. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή όπως σας είπα η ανασκαφή κράτησε 20 χρόνια. Ναι. Κάθε χρόνο γινόταν, κάθε καλοκαίρι δηλαδή, δουλεύαμε από ένα μέχρι 1,5 μήνα. Έχει σταματήσει σύμφωνα με το πρόγραμμα, το οποίο είχαμε πάρει άδεια από το Υπουργείο, σύμφωνα με το πρόγραμμα λοιπόν, σταμάτησε το 2010. Φυσικά δεν ολοκληρώθηκε, ο χώρος είναι τεράστιος. Είναι αδύνατο να σκαφτεί. Αλλά τουλάχιστον μπορέσαμε να σκάψουμε το ανάκτορο και ορισμένα από τα σπίτια του οικισμού, για να έχουμε μια συνολική εικόνα, 7 σπίτια συνολικά, 7 σπίτια. Άρα είναι μια μεγάλη ανασκαφή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 6 στρέμματα ο ανασκαμμένος χώρος. Mm-hmm. Πολύ μεγάλη έκταση για να την 20 χρόνια να σκαφείς. 20. Συνέχεια, ας μην ξέρω εγώ, είχαμε ένα αποτέλεσμα, βέβαια, οπωσδήποτε. Και ευρήματα φυσικά, οπωσδήποτε, κινητά ευρήματα, αρκετά και σημαντικά, μερικά από τα οποία βρίσκονται στην έκθεση του Μουσείου Ρακίου. Μπορεί να το δει όποιος θέλει να επισκεφθεί το μουσείο. Μπορεί να πάει στην 6η, στην 7η και στη 13η αίθουσα που είναι τοιχογραφίες. Μπορεί να δει τα ευρήματα του Γαλατά που έχουν μπει μέσα εκεί, είναι δύο πιθάρια. Ωραία πιθάρια, τον ένα εκκλησιακό, ένα μεγάλο δίσκο σερβιρίσματος με τα σκεύη του φαγητού επάνω τοποθετημένα κανονικά όπως τα βρήκαμε στην ανασκαφή, και επίσης ένα ιερό, μείωμα ιερού με τη θεά να κάθεται μέσα, με κέρατα καθεσιώσεως επάνω από την είσοδο του ομοιώματος, πήγαινο ομοίωμα είναι αυτό, και επίσης μπορεί να δει και κομμάτια τοιχογραφιών που βρέθηκαν στην ανασκαφή, που είναι στην αίθουσα των τοιχογραφιών του ορόφου του μουσείου. Mm-hmm. Αυτά είναι εκτεθειμένα και πιστεύω ότι σύντομα θα μπορέσουμε να εκθέσουμε και άλλα ευρήματα από το Γαλατά όσο προχωράει η μελέτη και η έρευνα. Σε αυτό το στάδιο βρίσκεστε τώρα. Καλό ήταν βέβαια να δοθούν, να υπάρξουν κονδύλια για περαιτέρω έρευνα στο πεδίο. Πάντως με όλα αυτά τα πολύ σημαντικά που μας λέτε και τα μαθαίνουμε και εμείς τώρα, κύριε Ρεθεμιωτάκη, γιατί ο Γαλατάς δεν βρίσκεται μέσα στα μινωικά ανακτορικά κέντρα τα οποία προωθούνται από το Υπουργείο Πολιτισμού για ένταξη στον κατάλογο μνημείων της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO? Ναι. Αυτό είναι μια καλή ερώτηση, την οποία και εγώ την έχω. Πραγματικά δεν ξέρω πώς να δικαιολογήσω αυτό το πράγμα. Να πούμε για τους φίλους και τις φίλες ότι σε αυτή τη συριακή εγγραφή έχουν ενταχθεί η Κνωσός, η Φεστός, τα Μάλια, η Ζάκρος, η Κηδονία και μπήκε και η Ζόμινθος. Η Ζόμινθος, ναι. Αυτά είναι που έχουν βάλει.
αυτά είναι που έχουν βάλει. Αλλά ενώ θα έπρεπε μετά τα μάλια να ακολουθεί ο γαλατάς και μετά η ζάκρο, δηλαδή κατά μέγεθος, έτσι αν τα λέω σωστά. Περίπου, ναι, κάπως έτσι, ναι. Κύριε Δεθεμητάκη, ναι. Μπήκαν άλλα που δεν έχουν τα χαρακτηριστικά των ανακτόρων. Έτσι όμως, όπως μας είπατε, όταν λέμε ανάκτορο μιλάμε για πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά θα σας περιγράψουμε δύο λόγια. Ναι. Τι ακριβώς είναι το ανάκτορο. Δείτε, ακούγονται πολλά πράγματα. Έχει φτάσει ορισμένες φορές το θέμα αυτό των ανακτόρων σχεδόν στο όριο της γραφικότητας. Δηλαδή, ένα μεγάλο σπίτι δεν είναι ανάκτορο. Ναι, δεν είναι ανάκτορο. Η πρώτη λέξη που είπα όταν αρχίσαμε είναι ότι πρώτα είναι το μέγεθος. Μάλιστα. Δεν μπορείς να βρεις ένα σπίτι, ας πούμε, ξέρω εγώ, και μεγάλο, ξέρω εγώ, καλοφτιαγμένο κτλ. Και να πεις ότι είναι ανάκτορο. Το ανάκτορο είναι συγκρότημα κτιρίων στην πραγματικότητα. Δεν είναι ένα ενιαίο κτίριο. Και το βασικό χαρακτηριστικό του ανακτόρου, για να μπορείς να το πεις ανάκτορο, είναι η κεντρική αυγή, την οποία την ξέρουμε όλοι. Όλοι έχουμε πάει στη Γνωσό ή στη Φεστό ή οτιδήποτε. Ξέρουμε ότι από εκεί που ξεκινάει δηλαδή το ανάκτορο και ο σχεδιασμός του ανακτόρου, βέβαια, είναι η κεντρική αυγή. Ένας μεγάλος υπαίθριος χώρος, ο οποίος κυμαίνεται από τα 400 τετραγωνικά που είναι το μικρότερο της άκρου και φτάνει μέχρι τα 1500 τετραγωνικά που είναι της Γνωσού. Ο γαλατάς είναι κάπου στη μέση, είναι γύρω στα 600 τετραγωνικά, 620. Λοιπόν, αυτό είναι βασικό κομβικό σημείο του ανακτόρου, διότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Εκεί μαζευόταν ο κόσμος, εκεί συναντιόταν με τους ηγέτες των ανακτόρων, εκεί κάνανε τελετές, εκεί κάνανε πράξεις εμπορικές, διάφορα πράγματα. Είναι όπως είναι η ελληνική αγορά. Η αγορά της Αθηναϊκής πόλης, ας πούμε, της Αιγινικής. Είναι βασικό δομικό συστατικό στοιχείο του ανακτόρου. Αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορεί να υπάρχει ο χαρακτηρισμός ανάκτορο. Επίσης, η Δυτική Αυγή, επίσης, αυτή που επίσης την ξέρουμε στην Γνωσό, με αυτά τα πεζοδρόμια που είναι μέσα για να περπατάνε πιο άνετα οι πεζοί και να μην βρέχονται τα πόδια τους τις μέρες των βροχών. Είναι σαν διάδρομοι δηλαδή, ξέρετε τι σας λέω. Επίσης, είναι η αίθουσα μεταπογήθηρα που είναι το κέντρο της εξουσίας του κάθε ανακτόρου, ένας συγκεκριμένος αρχιτεκτονικός τύπος που αντιστοιχεί με τον τύπο του Μυκηναϊκού Μεγάρου, είναι επίσης ο τρόπος κατασκευής που πρέπει να είναι από μεγάλους ξεστούς, λαξευτούς ογκόγιθους δηλαδή, και εδώ δείχνει την ποιότητα της αρχιτεκτονικής και την προβολή του μες στο πλαίσιο της πόλης, αλλά και στο ευρύτερο τοπίο, και βεβαίως πρέπει να είναι και οι ανακτορικές αποθήκες, που τις ξέρουμε επίσης πολύ καλά από την Γνωσό, αυτές οι μεγάλες στενόμακρες αποθήκες, όπου έμπαιναν τα πιθάρια και ήταν τα προϊόντα τα αγροτικά, και αυτό βοηθούσε τον ανάκτορο να έχει μια αυτάρχεια το ίδιο για τους αυτούς που κατοικούσαν μέσα αυτό, αλλά και να μπορεί να εμπορεύεται με τον ευρύτερο περίγυρο ή να μοιράζει μερίδες, όπως ξέραμε από τις γραπτές πηγές, όλα αυτά τα πράγματα. Αν αυτά τα πράγματα δεν διέρχονται, δεν μπορεί να μιλάμε για ανάκτορο. Δεν είναι ανάκτορο, είναι κάτι άλλο. Υπάρχει μια ευρία γκάμα κτηρίων, μια κατηγοριοποίηση κτηρίων, από τον άκτορο και κάτω δηλαδή. Αυτό ανταποκρίνεται προφανώς σε βαθμίδες της μηναϊκής ηγετικής τάξης. Το ανάκτορο είναι η κορονίδα. Από εκεί κάτω υπάρχουν πολλές βαθμίδες, πολλά είδη, ας πούμε, μεγάλων ηγητ, όπως λέμε, κτηρίων, δηλαδή της ηγεμονικής τάξης, τα οποία όμως δεν είναι ανάκτορα και δεν μπορεί να έχουν, ας πούμε, το credit να είναι ανάκτορα. Δηλαδή το ανάκτορο πάνω απ' όλα είναι credit, στην πραγματικότητα. Mm-hmm. Δηλαδή, για να το εξηγήσω αλλιώς. Παίρναν από την ηγεμονική τάξη της Κνωσού, γιατί αυτή βασικά είναι, αυτή διοικούσαν την Κρήτη, οι ηγεμόνες της Κνωσού, παίρναν το ονόρε, ας το πούμε έτσι, κάποιοι υψηλόβαθμοι, ας πούμε, ίσως συγγενείς του ηγέτη των ανακτών, να πάνε να φτιάξουν ένα ανάκτορο στην περιφέρεια μέσα σε ένα μεγάλο επίσης ανακτορικό οικισμό. Αυτό είναι το μοντέλο. Λοιπόν, αν δεν έχουν αυτό το credit, ας πούμε, από το κέντρο εξουσίας το άμεσο, δεν μπορεί να κάνεις κάτι τέτοιο. Δεν γίνεται να το κάνεις. Είναι οπωσδήποτε μια προϋπόθεση αυτό το πράγμα και γι' αυτό είναι στην κορυφή της ιεραρχίας. Δηλαδή δείχνει ότι αυτός που ήταν μέσα ήταν ο αυθεντικός εκπρόσωπος του ηγεμόνα. Mm-hmm. Και ο ηγεμόνας ήταν, βέβαια, αυτό που έχουμε μάθει από την παράδοση, ο Μίνωας. Mm-hmm. Αυτό είναι το ανάκτορο. Εάν δεν τηρούνται, είπαμε, αυτές τις προϋποθέσεις, δεν έχουμε ανάκτορο. Λοιπόν, πόσα τώρα κτίρια αυτού του είδους υπάρχουν που να δικαιολογούν το χαρακτηρισμό στην Κρήτη. Μπορεί να το κάνουμε, ας πούμε, σαν είδος ερωτήματος. Ναι. Ένα φιλολογικό ίσως ερώτημα. Πόσα είναι, κύριε Δεχαμιωτάκη. Πόσα είναι. Από εκεί ξεκινάμε. Λοιπόν, να σας πω εγώ πόσα είναι. Αυτό μπορεί να το δει κανείς. Δηλαδή, είναι, υπάρχουν σε όλα τα βιβλία, ας πούμε, τέλος πάντων, στους οδηγούς. Λοιπόν, βεβαίως είναι τα τρία μεγάλα ανάκτορα της Κρήτης, δεν το συζητάμε. Αυτά που έχουν μπει και στον κατάλογο του. Γνωσός Φεστός Μάλια. Είναι ο Γαλατάς, βέβαια, ο οποίος δεν πήγε
για λόγους που υποψιάζομαι, αλλά δεν ξέρω. Με πολλά ερωτηματικά. Με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό το πράγμα. Ποιος ευθύνεται. Ποιος έκανε τον κατάλογο, λέτε. Ναι, τον κατάλογο. Δεν μπορώ να το δώσω ευθύνη σε κανένα, ούτε σε πολιτικό πρόσωπο, ούτε σε υπηρεσιακό. Αλλά γιατί δεν ξέρω ποιος το έκανε αυτό το πράγμα και με ποια κριτήρια το έκανε. Πώς τα έβαλε αυτά τα πράγματα μέσα. Μια μελέτη όμως, νομίζω ότι αυτή τη χρηματοδοτεί, δεν τη χρηματοδοτεί το Υπουργείο Πολιτισμού, τη χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Κρήτης. Δεν έχω υπόψη μου κάτι τέτοιο. Ούτε έχω ενημερωθεί από την κυρία Μαρτάκη, την οποία το γνωρίζω. Και Σουνέσκο γρήγορα. Ναι. Εντάξει, μπορεί να υπάρχουν να κυκλοφορούν διάφοροι κατάλογοι. Αλλά όπως σας είπα, το θέμα είναι καθαρά επιστημονικό. Μάλιστα. Δηλαδή, πρώτα αναγγίσουμε τι είναι ανάκτορο, τι εννοούμε. Και δεύτερον, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνει η επισκέψη μας χώρα, να ενταχθεί στον τουρισμό ή δεν ξέρω και εγώ τι. Αλλά το πρώτο πρέπει να αρχίσουμε από τον όρο. Τον χρησιμοποιούμε σωστά τον όρο ή όχι. Μάλιστα. Εδώ είναι το ερώτημα δηλαδή. Για να ολοκληρώσω. Στην Ανατολική Κρήτη επίσης είναι η Ζάκρος και ένα άλλο επίσης μικρότερο ανάκτορο στο Πετράς Ιτίας, ο οποίος επίσης δεν μπήκε. Και αυτό επαραλήφθη. Μάλιστα. Είναι επίσης, θα έλεγα, για να το ολοκληρώσω, αυτά τα έξι συν ένα. Πολύ πιθανόν που είναι στο Ρέθυμνο, αλλά δεν είναι ζώμηθος, είναι ένα που είναι στο Μοναστηράκι, στο Αμάρι. Και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά που είπαμε, χονδρικά, δηλαδή έχει κεντρική αυγή, έχει αποθήκες, έχει ένα πολύ μεγάλο αρχείο με σφραγίσματα που σημαίνει ότι ασκούσε κραδιοδιοίκηση, γραφειοκρατία. Και το σπουδαιότερο ότι είναι παλιό. Είναι δηλαδή το μόνο ίσως που έχουμε από τα πρώτα, τα παλιά ανάκτορα της Κρήτης. Είναι το παλιότερο από όλα. Και αυτό θα έπρεπε κανονικά, κατά τη γνώμη μου, να έχει μπει. Τώρα. Θέλαμε να βάλουμε και άλλα. Ας φάσαμε όλα 10. Δεν θα κάνουμε τώρα διαγωνισμό, ας πούμε, δεν το παίξουμε. Αλλά έπρεπε τουλάχιστον να βάλουν αυτά. Και μετά, αν θέλανε, ας πούμε, ή είχαν κάποιες υποχρεώσεις ή νομίζαν ότι έπρεπε να βάλουν και άλλα, ας φάσαμε όσα θέλουν οι άνθρωποι. Αλλά όχι να παραγγείλουν. Αυτά είναι τα βασικά όμως, αυτά που, όπως είπατε, έχουν τα διεθνή τις προδιαγραφές βάσει των επιστημονικών δεδομένων. Ναι, είναι ένα θέμα. Και να σας πω και κάτι, κύριε Ρεθεμιωτάκη, επειδή συζητάμε πώς είναι δυνατόν η Κνωσός, έτσι, που είναι η πιο γνωστή μας, έχει κτιστεί και όλη αυτή η ιστορία, η έγκλη, η γοητευτική γύρω από το συγκεκριμένο μηνοϊκό ανάκτορο, πώς να μην είναι ακόμα στον κατάλογο της UNESCO. Με τις αυστηρές προϋποθέσεις όμως που θέτει η UNESCO, και δεν χρειάζεται να έχουμε διαβάσει όλο αυτό το βιβλίο προφανώς που λέει τι και τι, καταλαβαίνουμε και το λένε όλοι, ότι και γι' αυτό γίνεται έτσι λίγο αυτό το ας τα βάλουμε τώρα όλα ή όσα μπορούμε τέλος πάντων για να καλύψουμε λίγο τα κενά, δηλαδή ο περιβάλλον, ο χώρος που τον βλέπουμε όλοι της Κνωσού. Έτσι, ναι. Και έρθουν από την UNESCO να το δούνε, θα φύγουν τρεχάτη αυτοί. Να σας πω ακριβώς τη συμβία της. Θα τρέχουν αυτοί. Να μιλήσετε τώρα σε έναν που έχει ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό το πράγμα. Εγώ έχω ασχοληθεί και έχω συντάξει φάκελο για την Κνωσό όταν ήμουν στην υπηρεσία. Ακριβώς για να ενταχθεί στα μνημεία της UNESCO. Αυτό έγινε κάπου το 1990, στην δεκαετία του 90. Μάλιστα. Κάπου γύρω στο 95-96, κάπου εκεί έγινε. Λοιπόν, έφτιαξα ένα ογκώδη φάκελο με πάρα πολλά στοιχεία μέσα, δούλευα μήνες πραγματικά. Και το υποβάλαμε για έγκριση στο Υπουργείο. Το Υπουργείο μας το ζήτησε. Λοιπόν, μάθαμε μετά, εμπαρόδο που λέμε, ότι ήρθαν οι UNESCO, ήρθαν εκπρόσωποι, είδανε και το απέρριψαν. Το απέρριψαν διότι θεώρησαν ότι ο χώρος γύρω από την Κνωσό είναι πάρα πολύ αγιωμένος τότε, το 1995. Mm. Φανταστείτε σήμερα. Σήμερα. Δηλαδή τώρα αυτό μόνο με πολιτική απόφαση μπορεί να γίνει. Καλά, εδώ δεν λέμε κάθε χρόνο. Είναι κρίμα για την Κνωσό, γιατί αυτό είναι το μνημείο μας η Κνωσό. Ακριβώς. Εδώ δεν λέμε ότι δεν υπάρχει ένα πεζοδρόμιο, το στοιχειώδες τώρα. Δεν λέμε, το είπαμε, το περιβάλλοντα χώρο γενικά. Περπατάνε τουρίστες μέσα στο δρόμο. Μα είναι πράγματα αυτά, πέστε μου, είναι πράγματα αυτά. Έτσι. Τα βλέπω και εγώ, γιατί και τόσα εκατομμύρια, και τόσα εκατομμύρια τα κέρδη από τα εισιτήρια. Τα εισιτήρια. Φέτος μαθαίνω ότι πλησιάζει το εκατομμύριο ήδη. Α, ναι, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Ναι, για να το διορθώσω. Δηλαδή, και αντί να πληρώσει και το Υπουργείο Πολιτισμού όλη αυτή τη μελέτη, την πληρώνει η Περιφέρεια Κρήτης. Έτσι, δεν έχει χρήματα το Υπουργείο. Είναι πολλά και ναι, δεν ξέρουμε γιατί και τη Σπιναλόγκα έγινε μια προσπάθεια, αλλά και εκεί μας κλείσανε την πόρτα. Ναι, υπάρχει, σας λέω, και ένα κακό παρελθόν. Δεν το θεωρώ δεδομένο και τώρα.
Δηλαδή υπάρχει, ειδικά με τους χώρους τους μεγάλους, πιο πολύ με την Κνωσό, γιατί εκεί είναι το μεγάλο παιχνίδι. Έχει αγειωθεί πάρα πολύ ο χώρος, δηλαδή, το περιβάλλον γύρω της Κνωσού, με αυτά τα καταστήματα που είναι στο δρόμο, με αυτά τα ποιήθη των τουριστών που περπατάνε έτσι στο δρόμο ανεξέλεγκτα, ας πούμε. Δηλαδή όλο αυτό είναι το παζάρι που γίνεται εκεί. Δημιουργεί μια εικόνα της παραλλαγής, θα έλεγα σχεδόν τριτοκοσμική. Και δεν είναι αντάξια του χώρου και τη σημασία αυτού του μνημείου, ας πούμε. Δηλαδή, εκεί φταίει τώρα διαχρονικά η πολιτεία που δεν μπόρεσε να το προστατεύσει, δεν μπόρεσε να επιβάλλει μέτρα, ας πούμε, τέλος πάντων, ώστε να προστατευτεί αυτός ο χώρος που είναι το κόσμημα, έτσι. Ο μεγαλύτερος χώρος που έχουμε, στην Κρήτη δηλαδή, και ένας πανεγύρια, δηλαδή πανελλαδικά, νομίζω πως είναι δεύτερο σε επιχειρησιμότητα μετά την Ακρόπολη. Εμβέλεια. Σου λέει, μήπως βάζοντας και τα υπόλοιπα, έτσι ρίξουμε λίγο στάχτη στα μάτια. Εμείς ευχόμαστε να γίνει η ένταξη και να μπουν και τα, αλλά να μπουν και τα υπόλοιπα όμως. Αυτό, δηλαδή τα λες μηνοϊκά ανάκτορα, μη βάζεις κάποια, μην ξεδιαλέγεις από εδώ και από εκεί τι σου κάνει ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο έχει μεσολαβήσει. Αυτό σας είπα προηγουμένως, σας είπα προηγουμένως, κυρία Βακεθιανάκη, αυτό είπα. Διότι ας βάζανε άλλα 10, αυτό είπα. Ας βάζανε άλλα 10, όσα θέλανε. Αλλά μην παραγύψουν αυτά τα οποία πράγματι είναι. Δεν μπορεί να το κάνει το πράγμα, διότι είναι μεγάλη αδικία. Και δείχνει και μια άγνοια. Μια άγνοια, δηλαδή δεν είναι επιστημονικό αυτό το πράγμα που κάνει. Δείχνει ότι αγνοείς βασικά πράγματα που έχουν αυτά ξεκαθαριστεί από την επιστημονική έρευνα. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά από βιβλία, εγχειρίδια, άρθρα. Υπουργός είναι αρχαιολόγος. Τι είναι και τι δεν είναι. Αυτά που σας είπα, αυτά έχουν βγει από την επιστημονική έρευνα. Δεν τα λέω μόνο μου. Δεν είναι αφαίρετα αυτά τα πράγματα. Μα είναι και ειδικός. Δεν έχει μπει από άλλη υπηρεσία ή άλλο επάγγελμα. Έτσι είναι, φυσικά. Οι ειδικοί θα αποφανθούν. Είναι και νομίζω, η μοναδική που δεν άλλαξε και στον ανασχηματισμό. Σημαίνει ότι έχει εκτιμηθεί το έργο της έτσι από τον Πρωθυπουργό. Η μόνη που δεν μετακινήθηκε. Για την Ενδάλη εννοείται. Κοιτάξτε, δεν ξέρω, σας είπα προηγουμένως, δεν ξέρω ποιος ευθύνεται για αυτήν την ιστορία. Μάλιστα. Δηλαδή, αν είναι η Μενδόνη ή αν είναι κάποιος προηγούμενος από τη Μενδόνη, και κυρίως ποιοι υπηρεσιακοί παράγοντες το παρέθεσαν αυτό το πράγμα. Διότι αυτό προωθείται από υπηρεσιακούς παράγοντες. Ο υπουργός δεν ξέρει και δεν μπορεί να ξέρει τι είναι ανάκτορο και τι δεν είναι. Ούτε η κυρία Μενδόνη, παρόλο που είναι αρχαιολόγος, αλλά είναι επιγραφολόγος, δεν είναι προϊστορική αρχαιολόγος και δεν μπορεί και δεν οφείλει να ξέρει. Δεν ξέρω ποιοι το συνέταξαν αυτό το έγγραφο, ας πούμε, και με ποια κριτήρια. Πραγματικά δεν μπορώ να πω γι' αυτό, δεν μπορώ να πω και ποιος φταίει. Ναι. Να αποδώσω πολύ περισσότερο πολιτικές ευθύνες. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος ποιος το έκανε. Ναι. Αν ήμουν σίγουρος, θα πάλαγα στα ίσια. Δεν έχω κάνει Έχετε θέμα. Δίκιο. Έχετε Αλλά δίκιο. Δεν μπορώ να μιλάω έτσι στον αέρα και να κατηγορώ ανθρώπους. Για να δούμε. Δεν ξέρω αν είναι υπεύθυνοι και σε ποιο βαθμό ή όχι. Ναι. Για να δούμε όμως. Ναι, γι' αυτό υποτίθεται είναι οι αρμόδιοι στις θέσεις που γνωρίζουν. Δεν μπορώ να πάω εγώ να βοηθήσω να κάνω το φάκελο των μηνοϊκών ανακτόρων. Απλώς θα πω ότι δεν με ρώτησαν. Ναι. Δεν με συνήθηκαν. Μάλιστα. Και από ό,τι ξέρω και άλλους συναδέλφους. Κύριε Νεθεμιωτάκη, θα έχουμε να λέμε. Αυτό είναι το. Ναι, σίγουρα. Θα έχουμε να λέμε. Ελπίζοντας ότι όλα θα είναι κατευχήν. Μην μπει και κανείς ότι εμείς θέλουμε το αντίθετο. Ίσα-ίσα. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί έχει έτσι αρκετό ζουμί όλη αυτή η ιστορία. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας και οτιδήποτε καινούριο προκύψει ή ξέρω εγώ. Κάτι άλλο να πρέπει να συζητηθεί, γιατί ξέρω διάφορα Φυσικά, πράγματα. Να το σχολιάσουμε μαζί και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να ευχηθούμε. Ευχαριστώ, γεια σας.